Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα το οποίο γεννά ερωτήματα και προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία. Και αναφέρομαι σε μία ακόμα κακοποίηση, σε ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης ζώου στα Χανιά. Θα συζητήσουμε λίγο το θέμα, γιατί κάποιοι βρήκαν ευκαιρία και κρέμασαν ένα σκύλο σε μία γέφυρα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Σύφο Δασκαλάκη, είναι εθελόντρια και μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η Προστασία των Ζώων. Κυρία Σύφο Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Ό,τι και να πει κάποιος, δεν ξέρω με τι λόγια θα περιγράψουμε το περιστατικό και την εικόνα που αντικρίσαμε στα Χανιά. Ένα πρώτο σχόλιο κατά πόσο θα προβληματίζουν αυτά τα περιστατικά ντροπής που δυσφημούν ολόκληρη την Κρήτη. Ναι, είναι πολύ λυπηρό το περιστατικό που έγινε σήμερα πάλι. Και δυστυχώς στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ξαναγίνει παρεμφερή περιστατικά. Και μας προβληματίζει πάρα πολύ. 7 παρά το πρωί ανέβηκε στο διαδίκτυο, ανέβηκαν κάποιες φωτογραφίες από ένα σκυλί που ήταν κρεμασμένο από μια γέφυρα. Βλέπουμε και την χαρακτηριστική γέφυρα. Φωτογραφία, κυρία Σύφο Δασκαλάκη. Έχουμε κρύψει βέβαια το σημείο εκεί που φαίνεται ο σκυλάκος. Εντάξει, τα λόγια είναι περιττά, δεν νομίζω να χωρούν λόγια. Είναι ένα αρρωστημένο μυαλό, μια αρρωστημένη πράξη. Η συγκεκριμένη. Δηλαδή, ο άνθρωπος χρήζει ιατρικής βοήθειας. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι καταδικαστέο απλά. Θεωρώ ότι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος πέραν για τα ζώα αυτός που το έκανε και για τους ανθρώπους. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, το έχουν πει ειδικοί σε ημερίδες, ειδικοί ψυχολόγοι της αστυνομίας, ότι ο προθάλαμος για την εγκληματικότητα στους αδύναμους είναι η εγκληματικότητα στα ζώα και τέτοιες συνδεχτείς πράξεις. Ένα σκυλί κρεμασμένο σε μια γέφυρα κεντρικού δρόμου που οδηγεί από την Λεωφόρο Σούτας προς την περιοχή των Νεροκούρου. Και μάλιστα έμαθα στη διάρκεια της μέρας από άλλες φωτογραφίες που ανέβηκαν, γιατί ανέβηκαν και άλλες φωτογραφίες, ότι ήταν δίπλα στη στάση λεωφορείων. Δηλαδή, είδα μια νεαρή μαθήτρια να το ανέβασε μια άλλη φωτογραφία. Ήταν το θέμα που αντικρίσαν τα παιδιά περιμένοντας στη στάση του λεωφορείου. Δηλαδή, τραγικό. Κυρία Σύφο Δασκαλάκη, γνωρίζετε αν υπάρχουν κάποιες κάμερες ασφαλείας εκεί περιμετρικά της περιοχής, δηλαδή αν μπορέσουμε να. Οι αστυνομικές αρχές βέβαια που έχουν επομιστεί αυτό το βάρος της υπόθεσης, της εξιχνίασης υπόθεσης, έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι, για κάμερες δεν ξέρουμε. Πιθανότατα να υπάρχουν. Ξέρουμε ότι το περιστατικό το έχει αναλάβει η ασφάλεια Χανίων. Βέβαια. Όπου. Με πολύ επιτυχία έχει χειριστεί αντίστοιχα περιστατικά. Πλέον έχουν προχωρήσει, τέλος πάντων, έχοντας προχωρήσει και η τεχνολογία, ευελπιστούμε ότι μέσω του DNA θα μπορέσουν να ταυτοποιήσουν το δράστη και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Κυρία Σύφο Δασκαλάκη, το σκυλάκι ήταν αδέσποτο. Γνωρίζετε πιθανότατα, είχε κάποιο τσιπάκι πάνω του ίσως? Το σκυλί, σύμφωνα με τη διαδικασία, έχει πάει στην κτηνιατρική διεύθυνση Χανίων για να γίνει η νεκροψία και φυσικά για να σκαναριστεί, για να δούμε αν τυχόν έχει κάποιο μικροτσίπ και αν το μικροτσίπ δείξει ότι ήταν αδέσποτο, γιατί μπορεί να ήταν αδέσποτο, αλλά ήταν να είχε τσιπαριστεί από το Δήμο. Ή να ήταν δεσποζόμενο και να βρούμε ότι είχε και δαιμόνα. Κυρία Σύφο Δασκαλάκη, πόσο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι από τη μία έχουμε τέτοιες πράξεις ιδεχθείς και από την άλλη πλευρά είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια κινητοποίηση ώστε να βρει σπίτι ο σκύλος του αδικοχαμένου Βρετανού. Δηλαδή έχουμε δύο πράξεις πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό? Είναι μια εικόνα της κοινωνίας μας, θα πω εγώ, και η κυρία Σύφο Δασκαλάκη σίγουρα θα συμφωνήσει. Από τη μία αρρωστημένα μυαλά και από την άλλη η πλειονότητα των κριτικών, οι περισσότεροι κριτικοί, είναι φιλόζωοι και βρίσκονται δίπλα στα ζωάκια. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα δηλαδή. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η ενσυναίσθηση των ανθρώπων και η διαφορετική αντιμετώπιση πλέον προς τα ζώα εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και ο άνθρωπος. Η φιλοζωική κοινότητα, τουλάχιστον για μας εδώ πέρα, με τα δείγματα που έχουμε, μεγαλώνει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά και τα εγκλήματα που γίνονται κατά των ζώων είναι όλο και πιο ιδεχθή. Ειδικά δηλαδή το τελευταίο 1-1,5 χρόνο έχουμε ζήσει σοκαριστικά γεγονότα. Δηλαδή έχουμε ξυπνήσει όπως σήμερα το πρωί με σοκαριστικές φωτογραφίες από κακοποίησεις ζώων ή τρόπους θανάτωσης ζώων.
Κυρία Σιφοδασκαλάκη, θα παρακολουθούμε το θέμα. Μακάρι να έχουμε εξελίξεις, να βρεθεί ο δράστης, ο άρρωστος αυτός άνθρωπος, και να το μεταφέρουμε και να το μεταδώσουμε μέσα από την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.